περιστατικό. Και γνήκη στη γυναίκα του θεωρώ για κάποιο λόγο. Κυριάκος, θα δώσω τη τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε σε ένα συγκλονιστικό άλλο θέμα. Εγγονός επιτέθηκε στον παππού του, τον έριξε κάτω και τον λίστεψε. Να αλλάξουμε τον πάνω τίτλο, παρακαλώ. Πάμε. Κυρία Κωνσταντοσίου, σε ακούμε. Καλησπέρα, Φίλιππε, κυρίες και κύριοι. Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στην Ρόδο. Με την κατηγορία ότι επιτέθηκε και λίστεψε τον παππού του στον δρόμο, συνελήφθη 41χρονος. Ο 41χρονος, σύμφωνα με την καταγγελία του ηλικιωμένου παππού του, του επιτέθηκε έξω από μεγάλο σούπερ μάρκετ, ναι, και ρίχνοντας τον κάτω, του αφαίρεσε το ποσό των 150 ευρώ. Ο δράστης φυσικά παραπέμπεται στην δικαιοσύνη, Φίλιππε, μετά τη σύλληψή του. Μα μισό λεπτό. Χρήση ουσιών, τίποτα ξέρουμε. Γνωρίζουμε κάτι περισσότερο, Κυριάκο? Είναι, Φίλιππε, το δελτίο τύπου που έχει έρθει από την αστυνομία. Δεν έχουμε τέτοιες λεπτομέρειες. Το θέμα είναι συγκλονιστικό όμως. Επιτέθηκε, έριξε κάτω, χτύπησε και ελίστριψε τον παππού του. Αν τι δεν... γίνεται, κύριε Μουζάκη, εδώ? Αν δεν είναι στην κατηγορία που συζητάγαμε χθες, κύριε Καμπούρη, δηλαδή αν δεν είναι ο άνθρωπος διαταραγμένος ή δεν είναι χρήστης ουσιών υπό την επίρρεια, μιλάμε επίσης για μια ακόμη αλητεία. Τη στιγμή που όλοι μας έχουμε χάσει παππούδες και γιαγιάδες και θα θέλαμε να τους έχουμε να τους φιλήσουμε τα πόδια. Ακούστε τώρα και το επόμενο. Σε ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κωνσταντοσίου. Γιώργο, έχουμε άλλο περιστατικό. Πάλι με μαχαίρι.